Με κεντρικό σύνθημα αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά, διαδήλωσαν σήμερα εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος με κλειστά πανεπιστήμια. Απαιτούμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αντί να δίνει 30 εκατομμύρια σε αστυνομικούς για να βάλουν μέσα στις σχολές να μας δείχνουν με το δάχτυλο, να πάρουν μέτρα τώρα για να μην χαθεί κανένα εργαστήριο, καμία κλινική, καμία πρακτική άσκηση. Διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, να πάρει πίσω τα μέτρα ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, να πάρει πίσω τα μέτρα για την αξιολόγηση, διάλυση, διαβάθμιση, ιδιωτικοποίηση και βέβαια το νέο εσωτερικό κανονισμό πειθάρχησης που θυμίζει τον Κοντογιαννόπουλο και αλίστου μνήμης μέρες σκοτεινές. Σε μια δυναμική πορεία στην οποία συμμετείχε πλήθος κόσμου, η εκπαιδευτική κοινότητα ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου Κεραμέως που, όπως καταγγέλουν, έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Ο βασικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου αποτυπώνεται με τον αποκλεισμό χιλιάδων υποψηφίων από τις δημόσιες σχολές προκειμένου να περάσουν στα ιδιωτικά κολέγια και στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Αυτή τη στιγμή έχουν ψηφιστεί για την τριτοβάθμια αλλά και συνολικά για το χώρο της εκπαίδευσης τα πιο αντιλαϊκά μέτρα, αν όχι των τελευταίων δεκαετιών, σίγουρα των τελευταίων χρόνων, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση από τη μία να αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα των πανεπιστημίων, να απευθύνονται σε λίγους και εκλεκτούς. Από τα συνθήματα δεν έλειψαν φυσικά και τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν τις εικόνες βίας και κατάχρησης εξουσίας. Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας απέναντι στην κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιβάλλει το δόγμα νόμος και τάξη, επιδιώκοντας να καταστήλει τις αντιδράσεις της κοινωνίας.